Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε. Σήμερα μιλάμε για την ταινία Κόντρα σε όλα. Σε σκηνοθεσία James Mangold με του Matt Damon, Christian Bale, Josh Lucas, John Bernthal, Tracy Letts, Katrina Balf και Ray McKinnon. Όταν η Ford αποφασίζει να τασει στη Ferrari τη σκόνη τη στο Le Mans του 66, ο σχεδιαστή αυτοκινήτων Carol Shelby και ο οδηγό Ken Miles καλούνται να εκπληρώσουν αυτό το σκοπό. Θα πρέπει πρώτα όμω να νικήσουν την εταιρική κουλτούρα τη Ford που του βάζει τρικλοποδιά με κάθε Ευκαιρία. Η ταινία συνδυάζει τη θεματική του ανθρώπου εναντίον μηχανής με την θεματική του αγάμου ανθρώπου και μηχανής. Διότι ο Σέλμπι και ο Μάιλς πρέπει να νικήσουν την άτεγκτη εταιρική μηχανή που είναι η Ford, ώστε να καταφέρουν να δημιουργήσουν μία μηχανή με την οποία ο Μάιλς θα ενωθεί. Το ξέρω το κοίτιο σεξουαλικό, αλλά αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουνε. Βασικά, πάει ενάντια στην εταιρική μηχανή για λογαριασμό τη εταιρική μηχανή, ώστε να τη φτιάξει μια κυριολεκτική μηχανή. Με το να έχει εσωτερικό ανταγωνιστή μέσα στην εταιρεία, η ταινία παίρνει το βάρο από τον αγώνα, από το βρούμ βρούμ δηλαδή, και τον πηγαίνει στι προσωπικέ σχέσει. Ο αγώνα με τα αυτοκίνητα στο τέλο είναι κορύφωση του αγώνα των πρωταγωνιστών ενάντια σε αυτό το σύστημα που προσπαθεί να τους βάζει τρικλοποδιές συνέχεια και δεν είναι σεναριακά αυτός σκοπός. Δηλαδή δεν είναι αυτοκίνητο εναντίον αυτοκινήτου, είναι Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Γι' αυτό και είμαι εκεί. Και ενώ στην περίπτωση της βιβλικής ιστορίας είμαι με τον Γολιάθ, διότι τα υπεριαλιστικά σχέδια του Δαβίδ δεν τα πολύ γουστάρω, εδώ πέρα είμαι με του ανθρώπου πίσω από τα αυτοκίνητα πάντα, διότι ο αγώνας τους δεν είναι για το βρούμ βρούμ, είναι για να εκπληρώσουν τα όνειρά του. Η ιστορία έχει δύο λεπτοδουλειέ να κάνει: μία να παρουσιάσει μία ταινία αγώνων με φρέσκο τρόπο, και απ' την άλλη να μπορέσει να κάνει σχετική και ενδιαφέρουσα μία ιστορία δύο προέδρων εταιριών που μετράνε τα πουλιά του. Ή πιο συγκεκριμένα θα έλεγα τον ανώριμο Φόρντ, ο οποίο θέλει να αποδείξει στον μπαμπά Φεράρι ποιο τον έχει μεγαλύτερο, τον κυβισμό. Εγώ δεν είμαι φαν των αγώνων. Δεν είμαι φαν του αθλητισμού γενικότερα. Είμαι από πιο λαπέικο μπορεί να φανταστείτε. Και αν διαβάζω στο χαρτί τι την περίληψη αυτή τη ιστορία ότι ένα πρόεδρο εταιρεία παραγγέλνει σε κάτι τύπου να φτιάξουν ένα μάξι για να την μπει στον πρόεδρο μια άλλη εταιρεία, θα έλεγα να ξέρω λόλ και θα ψάχνα για την πρώτη μη αγωνιστική τσόντα τη βραδιά μου. Είναι μια θλιβερή βραδιά όπω κάθε βραδιά. Την πρώτη λεπτοδουλειά λοιπόν την πετυχαίνει η ταινία με το να βάζει το κόνσεπτ τη κατασκευή του αμαξιού, διότι ουσιαστικά έτσι εστιάζουμε σε ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για να φτιάξουν αυτό το αμάξι. Για ποιο λόγο? Για την κάβλα τους. Και ας δουλεύουν στα πλαίσια μιας μεγάλης εταιρείας, ας πούμε, που του ζητάει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό με κερδίζει η ταινία και με τον ίδιο τρόπο, με ακριβώς το ίδιο κόνσεπτ της κατασκευής του αμαξιού, τακτοποιείται και η δεύτερη λεπτοδουλειά, διότι η ιστορία υπάρχει επειδή ο ένας πλούσιος ήθελε να κοντάρει τον άλλο πλούσιο. Όμως, μεταθέτοντας το βάρος της ιστορίας στον Miles και στον Selby, ουσιαστικά ασχολούμαστε με δύο ανθρώπους οι οποίοι από διαφορετικέ σκοπιέ προσπαθούν να πετύχουν κάτι, να κερδίσουν κάτι. Ο ένα το κάνει από την πλευρά του μέντορα, ο Σέλμπι, και ο άλλο από την πλευρά του οδηγού, του τύπου που είναι πίσω από το τιμόνι. Και κυριολεκτικά βλέπω δύο ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να πετύχουν κάτι, ένα όνειρο, όπω είπε και εσύ, καθαρά και μόνο από δικό του θέλω. Ασχέτω για το ποιον δουλεύουν. Όταν ξεκινάει η ταινία με ένα voice over και μονταζάκι που δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο διαφήμιση εκτό κι αν είχε τον Τζόνι Ντέπ να οδηγεί ένα αυτοκίνητο είπα «Οχ, τι βάψαμε», διότι πάρα πολύ έντονη διαφημισίλα εξ αρχής, αλλά μετά, στο τέλος, κατάλαβα γιατί το έκανε και ήμουν εκεί. Ξαναφέρνει αυτό το voiceover και αυτή την διαφημισίλα για τον θάνατο του Miles και με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ότι λέει «Α, κάβλα για αμάξια», είναι ότι λέει «Κοίτα πόσο τραγικός χαρακτήρας ήταν τελικά ο Μάιλς. Σε εντελώ προσωπικό επίπεδο πρέπει να παραδεχτώ ότι αυτή τη λογική την Ferrari ρε παιδί μου ότι κοίτα το κόκκινο διαστημόπλιο, κοίτα τις γραμμές του πόσο γυαλίζουνε, κοίτα πόσο βγαλμένο είναι από τα πιο υγρά όνειρα των Ιταλών φουτουριστών, δεν την μπορώ καθόλου ως λογική πίσω από την κατασκευή μιας μηχανής, οπότε δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να ακολουθήσω ένα ταξίδι όπου είναι πάμε να νικήσουμε τη Φεράρι και όλη αυτή τη μούρη που πουλάει. Επίσης υπάρχει στην ταινία μία εικόνα μίας σύγκρουσης του Βορρά και του Νότου ή και των δύο ανθρωπότυπων της ευρωπαϊκής οικογένειας του υπηρωτικού και του Μεσογειακού και η Φόρντ και ο Φόρντ εκπροσωπούν την Τεφτονική πλευρά που ειναι αρτήριο Οκ, είναι μαλάκας ο Χένρι Φόρντ δεύτερο δεύτερος στην ταινία και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη μαζί τους, αλλά τουλάχιστον έχουν οργάνωση, ενώ ο... η Φεράρι και ο Φεράρι έχουν μια αστάθεια που δεν τους βγαίνει πάντα σε καλό. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την εικόνα που δίνει η ταινία είναι ότι ο Σέλμπι και ο Μάιλς πρέπει να ισορροπήσουν αυτά τα δύο στοιχεία για να νικήσουνε, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό και πο πολύ σωστά το θέτει. Ήθελα να το αναφέρω. Είναι σε ένα σημείο στο οποίο η ταινία σαν να δίνει βαρύτητα στον Σέλμπι, ο οποίο κοροϊδεύει του Ιταλού. Αλλά απ' την άλλη είναι ο Μάιλ, ο οποίο έχει καρδιά σαν τον Ιταλών. Οπότε αυτό το πράγμα ισορροπείται πάρα πολύ καλά. Έχει δίκιο. Ο Μάγκολτ στη σκηνοθεσία είναι κλασικό. Έχει επιλέξει μια κλασική προσέγγιση, αλλά όχι ο προσέγγιση. Είναι εμφανέ ότι έχει μια εξειδανικευμένη εικόνα, μια ρομαντικήστικη τέλο πάντων εικόνα όλης αυτής της φάσης με την κουλτούρα των αυτοκινήτων, με την υψηλή περίοδο του μοντερνισμού που ήτανε τα μεταπολεμικά χρόνια και το προσεγγίζει αυτό ε, ευλαβικά και ρομαντικά. Και στην αρχή με ξένησε αυτό. Μάλλον περίμενα κάτι διαφορετικό, κάτι όχι τόσο παραμυθέ και όχι τόσο δοσμένο στο στυλ και στο 60s και στο αυτοκίνητο και σε όλο αυτό που γυαλίζει καθώς περνάει από τον ήλιο και όλα αυτά, αλλά αυτό πρέπει να είναι μόνο και μόνο επειδή περίμενα να πάρω κάτι εντελώς διαφορετικό. Διότι κάπου στα μισά της ταινία άρχισα να καραγουστάρω όλο αυτό το πράγμα που επέλεξε να κάνει ο James Mangold, οπότε δικό μου πρόβλημα, αυτό που κάνει ο Mangold είναι ότι εξυπηρετεί το είδος και το κάνει εξαιρετικά. Και επίση λέει την ιστορία από την οπτική γωνία του Σέλμπι και του Μάιλ και κυρίω του Μάιλς Οπότε η Λάδα είναι όλη μέσα από τα το μάτια του Μάιλς Οπότε δουλεύει. Και αυτό που μου άρεσε επίση που κάνει ο Μάγκολντ εδώ πέρα δεν είναι μόνο ότι αναπαριστά ωραία την εποχή εκείνη, είναι ότι αναπαριστά τι πίστες. πάρα πολύ ωραία και πάνω απ' όλα την ένταση που βγάζει η πίστα και ο αγώνα. Και βγήκε έξω το τον δρόμο το μάγκολ ώστε να σου δείξει ότι όταν μπαίνει κάποιο σε ένα αμάξι, δεν είναι επεξεγέλαση. Ειδικά όταν ένα αμάξι το οποίο κατασκευάζεται τώρα, μπορεί να πάει το οτιδήποτε στραβά. Το εδραιώνει κάπου στη μέση τη ταινία με το Μάιλ που παίρνει ίσα, από που τη λιτώνει από το να καεί ζωντανό. Και έρχεται το τραγικό payoff στο τέλο που όντω ο Μάιλ πεθαίνει ακριβώ από το ίδιο πράγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ διότι τα κομμάτια των αγώνων που συνήθω δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα με είχαν έτσι. Γιατί, Γιατί έδειξε του χαρακτήρε, του έδωσε τόσο καλά και στο τέλο έδωσε και τη μαεστρία στη σκηνοθεσία με την ένταση στου αγώνε και με είχε από την αρχή στο τέλο. Είπε, βγήκε έξω από το δρόμο του, αλλά δεν το αντιμετώπισε λόγο λογοπαίγνιο. Είναι επειδή σου διέφυγε ή επειδή είναι κάτω... Όχι, είναι επειδή μετά είπα: Βγήκε και στον δρόμο του και έβαλα το μάλιστα να μπαίνει στο αμάξι. Οπότε υπήρξε Εναι, ισορροπία. Ο Ματ Ντέιμον δουλεύει εξαιρετικά ω straight man δίπλα στον Μπέιλ. Κάτι που φυσικά του πάει πάρα πολύ να παίζει τον straight man για έναν πιο εκρηκτικό ε, ηθοποιό ο οποίο είναι δίπλα του. Ενώ ο Μπέιλ παίζει ένα εγγλέζικο πειραχτήρι που δεν γίνεται να μην έχει έστω μακρινή καταγωγή από καλικάτζαρο, ο Ντέιμον παίζει έναν τύπο ο οποίο προσπαθεί να βρει την ισορροπία του ανάμεσα στο αδιφάγο χάο τη εταιρική προσέγγιση και το δημιουργικό χάο τη καλλιτεχνική προσέγγιση. Από την χάνη. Δεν τη βρίσκει αυτή την ισορροπία, αλλά επειδή την κυνηγάει και την κυνηγάει με πάθος, Είμαι μαζί του. Ο Κρίστιαν Μπέλ παίρνει την παράσταση, τη βάζει στα μάξη, μπαίνει στα μάξη, φτάνει λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού και περιμένει όλου του υπόλοιπου να τον φτάσουν. Ε, δεν έχω κρύψει στο παρελθόν και λατρεύω τον Μπέλ και ο μόνο τρόπο να το λατρέψω παραπάνω είναι να τον βλέπω και σε ταινίε που μου αρέσουν, γιατί η φιλμογραφία του ε, δεν, δεν είναι πάντα έτσι τη αρεσκία μου. Ο Μπέλ εδώ πέρα κουβαλάει το 90% του χιούμορ τη ταινία, διότι με αυτή την, την άγρια προφορά που κάνει τη Βρετανική είναι λε και βλέπω μια άνω των 18 εκδοχή του Austin Powers, διότι όποτε βρίζει γελάω μόνο μου. Είναι είναι υπέροχο ο Μπέιλ εδώ πέρα, του πάει πάρα πολύ ο ρόλο. Ταυτίζουμε περισσότερο με εκείνον, διότι ακόμα και ο Κάραλ Σέλμπι του Matt Ντέιμον είναι celebrity. Ο Ken Miles του Christian Bale συμβολίζει 100% τη δίψα για, τα, για το αντικείμενο ενό ανθρώπου. Τον να ονειρεύεται, τον να γουστάρει πάρα πολύ αυτό που κάνει και έτσι ήμουν από την αρχή στο τέλο μαζί του. Ο Τζο Λούκα, πέραν το ότι είναι αγέραστο, παίζει έναν τέλειο is no good. Στο 90% των σκηνών του παίζει γυμνώνοντα τα δόντια του σε χαμόγελο. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι δεν είναι απειλητικό ο χαρακτήρα, ο Τζο Λούκα, το ξέρει ότι δεν είναι απειλητικό και το αγκαλιάζει και παίζει αντίστοιχα. Έτσι, όταν βγάζει απειλή, βγάζει 100% εκμεταλλευόμενο τη θέση του και όχι το είναι του. Ο ίδιο είναι τίποτα. Τα, τα των λαδιών ενό αμαξιού που είναι ακόμα υποκατασκευή. Και χρησιμοποιεί δικέ του ιδέε, τι πασάρει στον Φόρντ ε, Ford σαν ιδέε του Ford. Και τον πείθει στο τέλο, το οποίο λέει: Υποθέτω πάρα πολλά πράγματα για τον ίδιο το, Ford, το πόσο κουραμπιέ είναι, α πούμε. Και είναι η επιτομή ενός κουστούμιου το οποίο καταστρέφει την δημιουργική διαδικασία. Αυτό ισχύει είτε στους αγόρες όπως βλέπουμε σε αυτή την ταινία, είτε στο Hollywood που έρχεται ένας παραγωγός και τα κάνει όλα λίμπα. Αν θέλετε να κάνετε μια εικόνα πώς ένας τέτοιος τύπος μπορεί να διαλύσει ένα δημιουργό, ο ρόλος του Τζος Λούκας εδώ πέρα. Ο Tracy Letts παίζει ένα γερμανικό bulldog. Η ταινία δεν χαρίζεται στον Henry Ford το νεότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα το ότι δεν υπάρχει σκηνή που να μην ξέρω γιατί ο χαρακτήρας κάνει αυτά που κάνει. Ακόμα και στην τελική του απόφαση που αποδεικνύει ότι είναι είναι κουραμπιές που θυσιάζει μία νίκη για ένα photo op, μπορεί να μην είμαι μαζί του, αλλά καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Και η ισορροπία ανάμεσα στο μουλαρόστοκος και το σκληρός αλλαλογικός διατηρείται και ο Tracy Letts την κρατάει. Ο Φόρντ δεν ήξερε ότι θα χάσουν τον αγώνα, δεν τον θυσίασε. Όχι το θεώρησε το... καλή ιδέα για maximum ε, τρίψιμο στη μούρη του Φεράρι. Οπότε η ταινία όντω τον δικαιώνει σε κάποια σημεία. Α πούμε, εκεί που τον παίρνει ο, ο Σέλμπι, του βγαίνουν δάκρυα. Και κλαίει, λέει, τον κάνει πολύ ανθρώπινο, αν και καπιταλόσκυλο, α πούμε. Πολύ ωραία σκηνή που είδε το όραμα του πατέρα του να εκπληρώνεται με έναν τρόπο που δεν περίμενε ότι θα μπορούσε ποτέ να εκπληρωθεί. Η ταινία ουσιαστικά λέει ότι έχει κακό βεζίρι. Να αναφέρω και δύο παίχτε ακόμα στην όλη φάση. Την Κατρίνα Μπάλφη, η οποία έχει τον αφάνταστα άχαρο και στάντα ρόλο ότι είναι η γυναίκα του ήρωα και είναι εκεί πέρα και πότε είναι εμπόδιο για αυτό που θέλει ο ήρωα, πότε τον στηρίζει πλήρω. Το σενάριο δεν τη κάνει καμία χάρη, αλλά η ίδια έχει μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία που με έκανε να την θυμάμαι. Και επίση ζήτω ο Ρέι Μακίνον ω ο τρίτο αφανέστατο ήρωα τη Αγία Τριάδα που ξεκινάει με τον Σέλμπι και τον Μάιλ, διότι Παίζει έναν χαρακτήρα ο οποίο είναι δουλευταρά, είναι ήρεμο, είναι πάντα η φωνή τη λογική, δεν έχει κόμπλεξ, δεν έχει... άρα δεν έχει δράμα, οπότε δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ο πρωταγωνιστή. Και είναι ο πιο ανθρώπινο και από τον Σέλμπι αλλά και από τον Μάιλ. Ε, είναι συμπαθέστατο, είναι προσγειωμένο και μου κάνει εντύπωση διότι τον Μακίνον τον είδα πρώτη φορά σαν έναν αντιπαθέστατο ανταγωνιστή σε μία σεζόν στο Σαν Η μουσική προσέγγιση τη ταινία έχει ένα τζουκμποξικό, μία τζουκμποξική υφή ναι. Ναι, όπως και η ταινία συνολικά άρχισε να μου δουλεύει κάπου στη μέση. Προσωπικά είμαι υπέρμαχος της ορχιστικής προσέγγισης στα soundtrack και όχι της τζουκμποξικής, την οποία την έκανε μόδα ο Τζόρτζ Λούκας για να λέμε και ιστορικές αλήθειες. Δυσκολεύτηκα να μπω σε αυτό το πράγμα γιατί ήταν πολύ έντονα jukebox. Αλλά μέχρι να τελειώσει Καραγούστερα όπως και με όλα τα υπόλοιπα και ήμουν εκεί για το τσικαμπούμ τσικαμπούμ κυριολεκτικά η ταινία κλείνει με τσικαμπούμ τσικαμπούμ. Ρε τον Μάρκο Μπελτράμι φίλε ο οποίος ξεκίνησε από τα soundtrack του Scream και έχει φτάσει να είναι ένας από τους αγαπημένους μου συνθέτες στο Hollywood γιατί κάνει ενδιαφέροντα Πράγματα και πειραματίζεται. Είτε στο Logan είτε εδώ που μαζί με τον Buck Sanders συνδυάζουν jazz και rock τη εποχή και φτιάχνουν ένα soundtrack το οποίο όχι απλά εξυπηρετεί την κλαμουριά τη κοινοθεσία. Όχι μόνο βγάζει την ένταση που απαιτείται από το υλικό των αγώνων, αλλά με κάνει, ίσω το πιο σημαντικό στοιχείο για μένα του soundtrack, με κάνει να είμαι εκεί. Με του χαρακτήρε οι οποίοι κάθονται στα ανοιχτά γκαράζ, α πούμε, τη Ford βράδυ και δουλεύουν Και υπάρχει, υπάρχει κάτι το μαγικό, αλλά καθαρά αμερικάνικο, το οποίο δεν μπορώ να το νιώσω, ρε παιδί μου. Δεν ούτε δουλεύω σε ανοιχτά τέτοια, ούτε στην Αμερική είμαι, ούτε πουθενά. Αλλά η μουσική κατάφερε να με βάλει εκεί που ήταν ο Μπέιλ, α πούμε, και κοιτούσε, λε και ήταν. Στον Τάτουιν, α. <sighs> μόνο ήλιο Ειδικά το κομμάτι Mans 66 το έχω ακούσει πολλέ φορέ στο repeat και φοβάμαι ότι μεταξύ του 1917 και του Joker τον soundtrack αυτών των ταινιών, το Ford V Ferrari έχει περάσει λίγο απαρατήρητο σαν μουσική. Ήταν μια ταινία που λόγω θεματολογία δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο, αλλά ο Μάγκολ τηρεί ισορροπίε ώστε να εξυπηρετήσει και το είδο, αλλά να δώσει αρκετά στοιχεία ώστε να ενδιαφέρει και κάποιον σαν εμένα που δεν τον αφορά τόσο πολύ αυτό το είδο και ταυτόχρονα, όπω είπε και εσύ πριν, να μην είναι οσκαρικό. Παίρνει το μέρο των ανθρώπων στα κάτω κλιμάκια τον ανθρώπο που κάνουν την πραγματική δουλειά, αλλά κτηρεί και μια πολύ περίεργη ισορροπία. Σου δείχνει την βλακεία, την αλαζονία και την παράνοια των από πάνω, αλλά σου λέει κιόλα ότι αυτή η βλακεία και η αλαζονία, ει βάρο των ανθρώπων που κάνουν την πραγματική δουλειά, μπορεί να προχωρήσει οποιαδήποτε business, οποιοδήποτε τομέα. Και είναι ένα πάρα πολύ περίεργο πράγμα αυτό, γιατί σου λέει ξεκάθαρο ότι οι ήρωε είναι οι από κάτω, αλλά ταυτόχρονα τι να κάνουν. Μερικέ φορέ η ηλικιότητα και η παράνοια των πάνω προκαλεί και κάποια άλματα. Τι να κάνεις τώρα. Και όλα αυτά χωρί να θυσιάσει την αίσθηση τη αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα, ούτε να τσιγκουνευτεί το car porn που έχει η ταινία. Και έτσι, με έναν πολύ περίεργο τρόπο, με κέρδισε και παρά το γεγονό ότι κρατάει δυόμιση ώρε η ταινία, έτσι και για μένα πέρασε νεράκι. Εγώ κι αν είχα προκατάληψη με την ταινία, διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα αυτοκίνητο είναι οτιδήποτε περισσότερο από ένα ντενεκέ ο οποίο σε πηγαίνει στο σημείο που θέλεις να πα. Έχω προκατάληψη με ταινίε που αντιμετωπίζουν τα αυτοκίνητα σαν κάτι περισσότερο από ένα ντενεκέ. Και εδώ πέρα η ταινία με κέρδισε ενώ μπήκαμε με μισό μάτι ακριβώ επειδή αφορά car porn και με κέρδισε επειδή εν τέλει ταυτίζεται με την θέση του Miles σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Για τον Miles ένα αυτοκίνητο ταυτίζεται απολύτω με τον σκοπό του. Και ο σκοπό ενό αγωνιστικού αυτοκινήτου είναι η ταχύτητα. Αυτό και τίποτε άλλο, καμία φιωριτούρα, πόσο γρήγορα πάει, τελεία. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία είναι ότι είναι μια πολύ όμορφη και στιλάτη παρουσίαση του αγώνα δύο ανθρώπων να αγγίξουν την υπέρβαση μέσω της ταχύτητας. Εσείς Ήσασταν στο λεμάνι του 66. Πείτε μας ιστορίες. Και αν απολαύσατε αυτό το βίντεο, κάθε σας like, κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι. Εγγραφή, κουμπί subscribe, δίπλα καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για νέα μας βίντεο. Και αφήστε και τη σελίδα μας να περάσει το adblock, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και θα μας βοηθήσει γενικότερα να βρουμβρουμ. Ωστότε... βρ Είρα μα καμπόι.